Κύριε Αγαπόλη, θέλουμε να μας πείτε λίγο τι γίνεται με τις ανάγκες και με την ανταπόκριση του κόσμου όσον αφορά την αιμοδοσία. Μάλιστα. Λοιπόν, οι ανάγκες αυξάνονται κάθε φορά. Ειδικά το καλοκαίρι είχαμε πολύ μεγάλες ανάγκες σε αίμα, γιατί έχουμε και τα τροχεία, είδατε εδώ. Ο εθελοντισμός ακόμα δεν είναι σε τόσο πολύ καλό επίπεδο όσο θα το θέλαμε. Γιατί οι περισσότεροι αιμοδότες που έρχονται είναι για να δώσουν αίματα για αντικατάσταση. Είναι το σκηνικό περιβάλλον. Σε περίπτωση που κάποιος χρειάζεται αίμα, έρχονται οι συγγενείς και δίνουν. Ο εθελοντισμός ακόμα δεν είναι τόσο σε τόσο καλό στάδιο όσο θα θέλαμε. Βέβαια, οι εθελοντές υπάρχουν. Κάθε τόσο έρχονται και δίνουν αίμα. Τους ειδοποιούμε πολλές φορές και εμείς τηλεφωνικά, γιατί έχουμε κάποιες ανάγκες στις συγκεκριμένες ομάδες. Ειδικά κάποιες ομάδες που είναι σπάνιες, έχουμε φτιάξει κάποιο πρόγραμμα εδώ με τα κορίτσια της νοσηλεύτριας και ειδοποιούμε τους αιμοδότες, στους οποίους έχουμε περισσότερη ανάγκη στις ομάδες τους, έτσι. Δεν σώζει την κατάσταση κάποιες προσπάθειες ή μάλλον οι αιμοδοσίες που κάνουν, όπως οι δημοτικοί υπάλληλοι της νομαρχίας. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε κάποιους συλλόγους στους οποίους μαζεύουμε αρκετές φιάλες κάθε φορά που γίνονται εθελοντικές αιμοδοσίες, αλλά δεν φτάνει. Αν δηλαδή δείτε και δείτε στην καθημερινότητα πόσο αίμα χρειάζεται, είτε για εγχειρήσεις, είτε για περιστατικά άλλα αιματολογικά νοσήματα, ανεμίες, καλύπτει το νοσοκομείο μεγάλη περιφέρεια, περιφέρεια ανθρώπων, μεγάλο πληθυσμό ανθρώπων εδώ. Και ίσως είμαστε μετά το Ρίο, γιατί έχω μιλήσει και με συναδέλφους σε άλλες αιμοδοσίες εδώ στην Πελοπόννησο, είμαστε μετά το Ρίο εμείς σε ανάγκες βέβαια. Μπορεί χρειάζεται να γίνει μια ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του κόσμου και σε τοπικό επίπεδο πέρα από το πανελλαδικό. Ναι, γίνονται. Έχουμε και κάποιες μέρες που είναι η μέρα του εθελοντή, κάνουμε κάποιες τέλος πάντων εκδηλώσεις και ενημερώσεις, αλλά από εκεί και πέρα το προσωπικό δεν είναι τόσο εδώ. Αν είχαμε πιο πολύ προσωπικό, θα μπορούσαμε να βγούμε και στα σχολεία περισσότερο και να κάνουμε και κάποιες ομιλίες σε κάποια άλλα, τέλος πάντων, όχι μόνο, βασικά στα σχολεία είναι περισσότερο, γιατί από εκεί ξεκινάει όλο. Αλλά δεν έχουμε και προσωπικό. Να μπορούμε να έχω κάποιον τέλος πάντων να είναι εδώ και να μπορώ εγώ να βγαίνω, να μιλάμε. Είμαστε μόνο δύο άτομα. Είναι πολλά τα θέματα. Δεν είναι εύκολο. Όποιος μπορεί να δίνει αίμα, όσοι άνθρωποι είναι υγιείς, δεν έχουν πρόβλημα υγείας σοβαρό, ακόμα και να λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή για κάποια νοσήματα τα οποία δεν είναι πάρα πολύ σοβαρά, μπορούν να μας πάρουν ένα τηλέφωνο, γιατί και με φάρμακα τα οποία παίρνουν για κάποια νοσήματα μπορεί να δώσουν αίμα. Καλό είναι όλοι να ευαισθητοποιηθούν σε αυτό και τους παρακαλώ και εγώ προσωπικά, γιατί όσο περνάει ο καιρός βλέπω, δουλεύοντας εδώ στην αιμοδοσία, ότι το πρόβλημα μεγαλώνει και οι ανάγκες ακόμα περισσότερο. Τώρα έχουμε πτέρυγες και καινούργιες, ανοίγει και ογκολογικό από ό,τι ξέρετε εδώ δίπλα και θα έχουμε ακόμα περισσότερους και ασθενείς εδώ. Και οι ανάγκες νομίζω ότι μεγαλώνουν. Το νοσοκομείο διευρύνεται. Όχι μόνο για τις ώρες προσέλευσης και σε εμάς εδώ που μπορεί να δίνουν κάποιο αίμα. Είναι καθημερινά 8.30 με 1.30 και 6 με 8 το απόγευμα Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Απαιτείται ένα καλό πρωινό για να δώσει κάποιο αίμα. Και ένας καλός ύπνος 6 με 7 ώρες το προηγούμενο βράδυ.